Δεν τρομοκρατούμαστε, αλλά ούτε δεχόμαστε και απειλέ τη Υπουργού Παιδεία περί προστίμων σε απεργού εκπαιδευτικού, τονίζουμε δηλώσει η εκπαιδευτική. Οι εκπαιδευτικοί δεν απειλούνται και δεν φοβούνται. Γιατί συμμετείχα σε μια νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη απεργία, τη λεγόμενη απεργία αποχή. Σενάρια που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα για επιβολή προστίμου τριών χιλιάδων στου εκπαιδευτικού κινούνται στη σφαίρα τη φαντασία. Η απεργία αποχή κηρύχθηκε παράνομη, αλλά όχι καταχρηστική, όπως επιδίωκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Οφείλει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να πάρει το μήνυμα της μαζικής συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ειδικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστό σε όλη την Ελλάδα πάνω από 70%, να κάνει έναν ουσιαστικό διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, και πρέπει να τονίσουμε για ακόμη μια φορά ότι η εκπαιδευτική δεν είναι αντίθετη στην αυτοαξιολόγηση. Όπως έχω τονίσει η αυτοαξιολόγηση ήταν όμως του κράτους από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο όμως το οποίο διαφωνούμε είναι η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβει ότι έχοντας απέραντι τους λειτουργούς της εκπαίδευση, καμιά εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν πρόκειται να πετύχει. Οι εκπαιδευτικοί θα απαντήσουν με ένα κινητοποίηση αν χρειαστεί όπως δηλώνουν καθώς το Υπουργείο εμφανίστα διάλακτο στο εν λόγω θέμα της αξιολόγησης.